Χαίρετε. Η εγκυμοσύνη δεν αποτελεί αντένδειξη σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτοκινήτου. Υπάρχουν όμως κάποιοι κανόνες ασφαλείας, τους οποίους πρέπει να ακολουθείτε. Καταρχήν, χρησιμοποιείτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας. Το διαγώνιο τμήμα της φροντίστε να περνάει μεταξύ των μαστών σας, ενώ το οριζόντιο τμήμα δεν πρέπει να ακουμπάει πάνω στην κοιλιά σας, αλλά κάτω από αυτή. Σύμφωνα με φορείς που ασχολούνται με την ασφάλεια των μετακινήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο αερόσακος προσθέτει στην ασφάλειά σας τώρα που είστε έγκυος, αρκεί να έχετε προσδεθεί με τη ζώνη ασφαλείας. Γενικά, αν και είστε σε θέση να οδηγείτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, προτιμάτε να είστε συνεπιβάτης. Αν επιλέξετε να είστε οδηγός, τότε συνιστάτε να εφαρμόζετε κάποια μέτρα ασφαλείας. Καταρχήν, προσπαθείτε η κοιλιά σας να απέχει από το τιμόνι τουλάχιστον 25 εκατοστά. Φυσικά, αν έχετε ναυτία ή γενικά αν δεν αισθάνεστε καλά, μην πιάνετε το τιμόνι. Από μια ενδιαφέρουσα καναδική μελέτη του 2014 προέκυψε πως οι πιθανότητες να προκληθεί ατύχημα όταν οδηγείτε παρουσιάζονται αυξημένες κατά το δεύτερο τρίμηνο της κοίησης. Οι ερευνητές απέδωσαν την αύξηση αυτού του κινδύνου για ατύχημα στο ότι μετά το άγχος του πρώτου τριμήνου, στο δεύτερο τρίμηνο, κατά κάποιο τρόπο η γυναίκα απελευθερώνεται και ίσως να οδηγεί με λιγότερη προσοχή. Επομένως, κακό δεν κάνει, ειδικά τώρα που είστε έγκυος, να ακολουθείτε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας με ακόμα μεγαλύτερη προσήλωση. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μακρινά ταξίδια με το αυτοκίνητο, καλό είναι να προβλέπετε να κάνετε στάσεις κάθε 90 λεπτά με 2 ώρες το πολύ, ώστε να τεντώνετε τα πόδια σας και να ενυδατώνεστε. Τέλος, τώρα που περιμένετε παιδί, καλό είναι να αρχίσετε να σκέφτεστε και τη δική του ασφάλεια στο αυτοκίνητο. Για το λόγο αυτό, δεν είναι ποτέ νωρίς ώστε να αρχίσετε να ασχολείστε με την αγορά παιδικού καθίσματος, χωρίς το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πάρετε το μωράκι σας από το μαιευτήριο. Να είστε πάντα καλά!